εξελιχθούν χωρίς να λέει την αλήθεια. Ελένη, να μείνουμε λίγο Γαλλία να μιλήσουμε για μόδα. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά ναι. Με αυτό το υπόχρωμα για μόδα. Οι κοιλώτες γιαγιάς κάνουν θράψη. Να το. Οι γρόφτες λες έτσι. Έτσι τις λένε και στη Γαλλία, γιατί τελειώσαν τα string, δεν φοράει καμία. Είναι αυτά που βλέπουμε, απαλότητα, απλότητα και υγιεινή. Αυτό το διάλεξες επειδή δεν βλέπεις τη γραφή πάνω, ναι. Μέχρι και εγώ που είμαι άσχετη, ναι. Τα κατάλαβα. Έχει διάφορα, ναι, εντάξει, έχει και αυτό, έχει και πολλά άλλα σχέδια. Α, να το, μπούγιο. Η Σάρα Ισταγλιάνο. Ποια? Η Σάρα, και κακό συναπάντημα. Η Σταγλιάνο κάνει χρυσές δουλειές με αυτό που βλέπεις, Ελένη, με το λαστιχάκι στο πλάι. Μπράβο. Έχει ανοίξει ένα κατά. Να, και είναι και νέα κοπέλα. Νέα κοπέλα, ναι. Και ο Θοδωρής σίγουρα θα το έχει ακούσει αυτό, ότι έχει αλλάξει πλέον η μόδα σαν γυναικεία εσώρουχα. Ναι, έχει αλλάξει. Εσύ στη, ναι, Γαλλία το πρώτο που άκουσες όταν προσγειώθηκες δεν ήταν ότι η κοιλώτα είναι ξανά στη μόδα. Το πρώτο πράγμα που σου λένε στο Παρίσι πια. Στο Ντεγκόλ, με το που προσγειώνεσαι. Ναι. Σου λέει, αλλά... καλησπέρα, οι κοιλώτες και πάλι στη μόδα. Καλώς ήρθατε. Μη σου πω το αεροπλάνο, η αεροσυνοδότη. Πάντως καλό είναι κάποια πράγματα να τα μαθαίνουμε νωρίς. Γιατί όταν θα έρθει του χρόνου θα τα κάνουμε. Τι γελάς μόνο. Κατερίνα μου, πάμε στον Ιαν. Ναι ρε παιδί μου, για το πεδίο δεν έλα, πάμε, σου αφιέρωσα και τραγούδι πριν.